Η ανασφάλεια στον πλανήτη, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, μπήκαν στο μικροσκόπιο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Θεωρώ ότι η Ρωσία αυτά τα κομμάτια, τα τμήματα της γης που έχει πάρει από την Ουκρανία, δεν θα τα επιστρέψει ποτέ πίσω. Και ο χαμένος είναι ποιος, πέρα από την Ουκρανία και το ανθρώπινο δράμα? Ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος? Η πρώτη χαμένη είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει αυτόνομη ασφάλεια? Δεν έχει. Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι εταιρείες παραγωγής όπλων. Εφόσον έχει καταλάβει το 80% των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ουκρανίας, προς το παρόν τουλάχιστον δείχνει να έχει επιτύχει το στόχο του. Ο στόχος των Αμερικανών είναι να καταστήσουν Ρώσικο Βιετνάμ την Ουκρανία. Αν θα τους βγει, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό γράφει όχι ένα τυχαίο περιοδικό, ούτε ένα τυχαίο think tank. Έτσι. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ίσως κρατήσει πάρα πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Χαρακτηρίζαν ως αδίσταχτη δύναμη τη Ρωσία, η οποία, όπως είπαν, κερδίζει τους στόχους της, εκφράζοντας τους φόβους τους για επέκταση του πολέμου, ενώ η καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας, Μέρι Μπόση, περιέγραψε την αρνητική κινητικότητα που καταγράφεται στα Βαλκάνια. Μεταξύ Σέρβων και Κωσοβάρων, βλέπω αυτή την κινητικότητα όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά γενικότερα. Αναγκαστικά θα την πληρώσει η Ευρώπη και θα πάμε σε κοινωνίες οι οποίες θα βυθιστούν προς τα κάτω. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε με λιγότερα και να καταναλώνουμε λιγότερα. Οι Ρώσοι έχουν, όπως είπα από την αρχή, ξεκάθαρες απόψεις στο τι ακριβώς θέλουν. Αυτές οι ξεκάθαρες απόψεις φαίνεται ότι δεν εισακούγονται από την άλλη πλευρά. Θα μπορούσαν να είχαν εισακουστεί, βεβαίως. Θα μπορούσαν να προλάβει αυτόν τον πόλεμο, βεβαίως. Το ενδιαφέρον της Φιλανδίας και της Σουηδίας να εμπλακούν στο ΝΑΤΟ. Κακώς. Εάν εμπλακούν στο ΝΑΤΟ, τότε θα έχουν πρόβλημα από τη Ρωσία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενεργειακή ασφυξία στην Ευρώπη με τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας, Κώστα Σαμπολή, να περιγράφει τις δυσκολίες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκοπεί από το ρωσικό αέριο αυτή τη στιγμή, διότι κουβαλάει και την Βουλγαρία στην πλάτη της. Από τώρα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική, όπου να έχουμε μια προοπτική σε 2-3 χρόνια να έχουμε αντικαταστήσει αυτές τις ποσότητες που παίρνουμε από τη Ρωσία με άλλο αέριο. Θα πάρουμε κάποιες επιπλέον ποσότητες από το Αζερμπαϊτζάν, θα πάρουμε κάποιες επιπλέον ποσότητες από την Τουρκία. Εδώ η λύση είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές φυσικού αερίου. Έχει άμεση σχέση και με την Κρήτη, η οποία Κρήτη μπορεί να αναδειχθεί και να γίνει ένα από τα σοβαρά service centers στη Μεσόγειο